Αυτοί εδώ ήρθαν πολύ σύνομ, οι Άγγλοι, αλλά βλέπω ότι θα παίξουν Μωράτα, θα παίξει ο Ντάβιντ Λουίς, θα παίξει ο Άλισον που είναι αριστερή μπακάρα, ο Γουίλιαν, εντάξει δεν θα παίξει ο Ζηρού, δεν θα παίξει ο Ασάρ, αλλά κάνει ένα rotation normal. Εκείνο που μας είπε ένας δημοσιογράφος της Chelsea στο Μετρόπολη συνέντευξη που τον κάναμε, είπε ότι το μεγάλο μας για αυτούς είναι το West Ham. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι θα μπουν μέσα και δεν θα φουλάρουν. Θα προσπαθήσω να πάω το παιχνίδι σε ένα ρυθμό, ας πούμε, πιο χαμηλό. Ο ΠΑΟΚ ο Μαλάκας θα μπει σαν το χαζό μέσα και θα πάει να κάνει επιβολή, είπε ο προπονητής του, θα πάει να πάρουμε την κατοχή και τέτοια. Αν είναι Μαλάκας ολικής. Απ' την άλλη μεριά, το λέει αυτό για να το λέει, ξέρει ότι θα πάρει την κατοχή. Και η πληροφορία δικιά μου λέει σήμερα, δηλαδή τώρα βλέπω είναι στο 82 Άγιαξ ΑΕΚ 2-0 και θέλει κανονικά να τον αλήξει. Τη Μαρμίτα είμαι. Έμαθα ότι επειδή έφαγε αυτός 4 από την Μπενφίκα, φοβάται μην γίνει και καμιά Ευρώπα, μην γίνει καμιά ιστορία. Και έμαθα λοιπόν, έξω ο Καρέλης, έξω ο Ακπομ, αλλά η πληροφορία δεν ξεκινάει ο Κρίγιοβιτς. Θα μου πεις ποιος θα ξεκινήσει. Η δικιά μου πληροφορία λέει ότι θα παίξουμε 3 χαφ στο κέντρο και θα βάλει τον Μπέλκα Σέντερ Φορ. Μπέλκα Σέντερ Φορ, Ζάμπα και Γουάρντα. Αυτή είναι η τριάδα με Σάκοφ, Μαουρίσιο και ένα άλλο το σκατοδοχείο τον Κάνιερ. Αυτή είναι η δική μου πληροφορία. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει να κλείσει τους χώρους ο ΠΑΟΚ, να κλέψει μπάλες, να φύγει με καμιά ταχυτητούλα κτλ. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε νικητή. Δεν θα έχουμε νικητή. Και βλέπω ότι θα έχουμε γκόλε κατέρωθεν, γιατί και αυτοί μπροστά είναι παιχταράδες. Τώρα πίσω τώρα ΠΑΟΚ πώς θα βάλει γκόλ. Μάλλον χαμηλά, γιατί ψηλά θα παίξει με τις κοντομούνες. Θα ψηλώσει βέβαια με το Σάκο, θα κάνει να ισορροπήσει την κατάσταση. Έμαθα δεν θα παίξει και ο Κρέσπο. Θα βάλει Χαζερίδη μέσα, κάτι τέτοιο έμαθα. Οπότε θα έχουμε γκολ και από τις δύο πλευρές. 1-1. 1-1, φίλε κομμουνιστή. 1-1. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία.
με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.